Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν επιθυμεί βαθιά μέσα του την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου να αποτελούν στόχο επέκτασης της τουρκικής επιρροής. Για να το πετύχει αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποιεί κράτη δορυφόρους του στην περιοχή όπως είναι το Κωσυφοπαίδιο, η Βοσνία-Ριζεγοβίνη και η Αλβανία εγείροντας εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την παρέμβαση της χώρας του. Σε σχετικό με το θέμα άρθρο, ο Διεθνούς Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Υπουργός Άμυνας του Κωσυφοπεδίου Αιούπ Μακεντόντσι υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών κατά την επίσημη επίσκεψη του Μακεντόντσι στην Άγκυρα στις 29 με 30 Ιανουαρίου, επισημένοντας μεταξύ άλλων η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων πωλήσεων όπλων από την Τουρκία στο Κωσυφοπαίδιο, κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού του Κωσυφοπαιδίου. Οι συμφωνίες πλαίσιο που υπογράφει η Τουρκία με άλλες χώρες και αγραφούν γενικά τη συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα καλύπτουν κοινές ασκήσεις και μη μάχημες επιχειρήσεις όπως η διατήρηση της ειρήνης, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι προσπάθειες κατά πολέμησης της πειρατείας καθώς και η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών, υλικοτεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή πόρων είτε σε επιχορηγήσεις είτε μέσω πληρωμής. Τέτοιες συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, διασφαλίζοντας μια ασφαλή και υπεύθυνη συνεργασία. Το Κωσυφοπαίδιο, το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 χωρίς καθολική αναγνώριση, φέρεται να έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης που θα αποτελείται από 5.000 τακτικούς στρατιώτες και 3.000 έφεδρους. Αυτές οι δυνάμεις θα συμπλήρωναν τα υπάρχοντα 4.500 στελέχη στρατιώτες της ειρηνευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στη χώρα. Σε απάντηση στην πώληση τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Κωσυφοπαίδιο, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσις ανακοίνωσε ότι η χώρα του αποφάσισε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες αγορές drones από την Τουρκία. Ο Βούτσις εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του δηλώνοντας «Η Τουρκία εξόπλισε σημαντικά το Κωσυφοπαίδιο. Τους παρήχαν αντιαρματικούς πυράβλους, οβίδες και μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar. Αυτή τη στιγμή τα έχουν όλα αυτά. Δεν έχουν καταφέρει να πετάξουν ακόμα τα Bayraktars. Το ΝΑΤΟ δεν θα το επιτρέψει». Η Τουρκία είναι γνωστό ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια, απομονώνοντας τις χριστιανικές ορθόδοξες χώρες της Ελλάδας και της Σερβίας. Ειδικότερα για τη χώρα μας, η Τουρκία μέσω της ναυτικής βάσης της στην Αλβανία επιχειρεί να μας αναγκάσει σε διασπορά των δυνάμεών μας και σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.